θα ξεκινήσουμε με την πενταμελή επιτροπή, την προσωρινή διοίκηση δηλαδή, για να δούμε πού βρισκόμαστε λίγες μέρες, λίγα 24 ώρα μετά την υπερκάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου. Και θα το κάνουμε με ένα από τα μέλη της προσωρινής διοίκησης, τον κύριο Νίκο Γραφιώτη. Καλησπέρα, κύριε Γραφιώτη. Καλησπέρα και σε εσάς. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ, ναι. Το ότι... Μόλις τελείωσα μια συνάντηση, επειδή άκουγα τι λέγατε, ναι, να σας προλάβω. Ξέρετε ότι το ελληνικό κράτος διακατέχεται από μια γραφειοκρατία τεράστια. Πολύ περισσότερο δε όταν αφορά περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι καθημερινές, όπως μια ανώνυμη εταιρεία ποδοσφαιρική. Και μόλις τελείωσα τη συνάντηση με το λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο, το οποίο έχει αναλάβει την υπόθεσή μας, και προχωράμε τις διαδικασίες. Δηλαδή προχωράμε κατά γράμμα βάσει όσων επιβάλλει ο νόμος και όσον αφορά το κομμάτι που έχετε αναλάβει να διεκπεραιώσετε εσείς. Τώρα είναι άλλο το δικό σας και άλλο φυσικά το τι θα γίνει παράλληλα και στο αγωνιστικό που είναι που αφορά τον κύριο Καρυπίδη, τον Νίκο Αναστόπουλο και την ομάδα γενικά. Έτσι ακριβώς, ναι, και που ευχόμαστε να τα πάνε εξαιρετικά οι άνθρωποι και να κάνουν πολύ καλή δουλειά. Τώρα εσείς δώστε μας λίγο το περίγραμμα. Υπερκαλύφθηκε όπως ανακοινώσατε το μετοχικό κεφάλαιο. Υπήρξαν και κάποιοι μεμονωμένοι, οι οποίοι προφανώς για ρομαντικούς λόγους φαντάζομαι αγόρασαν κάποιες μετοχές. Έτσι ναι, τιμή σε ένα και για να έχουμε κι εγώ να είμαι ένας από αυτούς, να έχω έτσι ένα ενθύμιο από όλη αυτή την ιστορία, τη διαδικασία την οποία διανύουμε, και είναι μια ιστορική στιγμή. Αναμνηστικά έχω δύο μετοχές εγώ προσωπικά. Κατάλαβα. Ναι, εντάξει, άλλος πήρε μία, άλλος δύο, άλλες τρεις, και γι' αυτό μαζεύτηκαν 17 άτομα τελικά στο νέο μετοχικό κεφάλαιο. Τώρα όλα αυτά πρέπει να μπουν κανονικά στη συμφολιογραφική πράξη, από όσο γνωρίζουμε. Και... Ακριβώς αυτή είναι η διαδικασία. Και στη σε συνεργασία με το φοροτεχνικό γραφείο να κατευθεί στο Υπουργείο Εμπορίου και στο ΓΕΜΗ. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, περιμένουμε ένα έγγραφο από τον Ερασιτέχνη ακόμη, επικυρωμένο το καταστατικό ουσιαστικά. Γιατί υπήρχε το καταστατικό, όχι επικυρωμένο, οπότε αναμένουμε αυτό, το έχουμε αύριο, και πιστεύω ότι ο συμβολιογράφος να είναι έτοιμος με τη διαδικασία του μέσα στην εβδομάδα να το κλείσουμε το θέμα. Μάλιστα, άρα κινούμαστε νομίζω ταχύτατα και όσον αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν. Άρα με το που τελειώνουμε αυτή τη εβδομάδα με το συμβολογράφο, λογικά από την επόμενη κιόλας από Δευτέρα πηγαίνετε στο ΓΕΜΗ και στο Υπουργείο, δεν είναι? Σωστά. Ναι. Και αυτό είναι ουσιαστικά και το 95-90% της δουλειάς που είχαμε να κάνουμε. Από τη στιγμή που εγκριθούμε από το ΓΕΜΗ, το οποίο μπορεί να ζητήσει στοιχεία για τον επενδυτή που έχει άνω το 2%, όποιος έχει άνω το 2% των μετοχών, μπορεί να ζητήσει κάποια στοιχεία όποθεν έρχεσαι σε μητρώα ποινικά κτλ. Και μόλις εγκριθεί, εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε γενική συνέλευση μετόχων και να παραδώσουμε την εταιρεία στους επενδυτές να οργανώσουν τη δουλειά τους εκεί και πέρα. Λέτε ότι μπορεί να μην χρειαστεί, για παράδειγμα, το ΓΕΜΗ να προσφύγει στην Επιτροπή Ευρηματικού Αθλητισμού, μπορεί να κάνει τη διαδικασία? Εμείς σαν Επιτροπή μπορούμε από τη στιγμή που μας δεχτεί το ΓΕΜΗ και γίνουμε ολοκληρωμένη ανώνυμη εταιρεία, μπορούμε να την παραδώσουμε στους μετόχους. Μάλιστα. Από εκεί και μετά είναι ευθύνη των μετόχων να προχωρήσουν τις διαδικασίες όσον αφορά, γιατί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και η ΕΠΟ αφορά ουσιαστικά την δραστηριότητα της εταιρείας. Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Εμείς ως ιδρυτικό σωματείο και μέλη της Πενταμελούς συστήνουμε την εταιρεία και δίνουμε στους μετόχους δυνατότητα να πάνε να κάνουν τις ενέργειες για να κάνουν δουλειά. Ναι, ναι, δηλαδή εφόσον εγγραφεί καινούργια εταιρεία και από το ΓΕΜΗ και εγκριθεί και το μετοχολόγιο, νομίζω ότι μετά η δική σας παρουσία, μάλλον η δική σας αποστολή, φτάνει στο τέλος της κατά κάποιο τρόπο. Έτσι ακριβώς, και ναι, θα είμαστε ευτυχείς να έχουμε να τελειώσουν όλα καλά και να πούμε ότι επιτύχαμε ένα έτσι. Αναλαμβάνει μετά ο καινούργιο μεγάλο μέτοχος να ορίσει διοίκηση, να συσταθούν σε σώμα και κανονικά να έχουν δικαίωμα υπογραφής για να αρχίσει να δουλεύει η καινούργια εταιρεία. Βέβαια, πρέπει να δώσουν προκαταβολές για τους παίκτες και να κάνουν δουλειά. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία ξεκινάει από το μηδέν και θα πρέπει να παράγει για τον μεγαλομέτοχο και ιδιοκτήτη να παράγει κέρδη. Είναι κερδοσκοπική εταιρεία. Φεύγουμε από το αθλητικό σωματείο που είναι μη κερδοσκοπική κατάσταση και πάει σε μια εταιρεία η οποία έχει σκοπό το κέρδος. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι σαφές. Εντάξει, νομίζω ότι κινούμαστε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό είναι ιδιαίτερα ευχάριστο μετά από 2-3 ιδιαίτερα επίπονα καλοκαίρια για τον Αριανό. Βλέπω τα πράγματα να κινούνται όπως πρέπει να κινούνται, τουλάχιστον όσον αφορά τους χρόνους. Τώρα το τι θα γίνει στο ΓΕΜΗ, στην ΕΕ κτλ. Είναι θέματα τα οποία. Εντάξει, εμείς θέλουμε έτσι και μέσα από αυτή τη διαδικασία να σας πω, να δείξουμε και σε όλο τον κόσμο ότι ο Άρης μπορεί και αλλιώς.
Ναι. Δεν είναι αυτό που ξέραμε. Ο Άρης πραγματικά μπορεί και αλλιώς. Mm-hmm. Και δίνουμε το κίνητρο σε όλους να ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε το παράδειγμα αν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Επειδή κύριε Γραφή, ότι υπήρχε μια παραφιλολογία τα τελευταία 24 ώρα για τον τρόπο με τον οποίο καταβλήθησαν τα χρήματα την περασμένη Παρασκευή, αν μπήκαν από εταιρεία, αν μπήκαν από φυσικό πρόσωπο, είναι ξεκάθαρο βέβαια το τι περιγράφει ο νόμος, τα άρθρα 64 και 68, αν θυμάμαι καλά, ο αθλητικός. Εσείς μέσω της ανακοίνωσης είπατε ότι έγιναν όλα νόμιμα, άρα προφανώς το τσεκάρατε, το ελέγξατε για να το αναφέρετε. Ναι, να σας πω γι' αυτό. Όταν ανοίξαμε το λογαριασμό, με ειδικό ερώτημα κάναμε στην τράπεζα και είπαμε με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να καταθέσει χρήματα. Η απάντηση της τράπεζας, της διευθυντρίας εκεί, ήταν ξεκάθαρη. Είναι ένας κανονικός λογαριασμός και οποιοδήποτε νόμιμος τρόπος που αυτή τη στιγμή ελέγχεται από το κράτος, οποιαδήποτε νόμιμη κατάθεση είναι δεκτή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μια τραπεζική επιταγή που ξέρετε όλοι οπισθογραφημένη είναι μια νόμιμη διαδικασία, άρα τη δέχεται η τράπεζα και, και όλο το σύστημα. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι από αυτού δεν χρειάζεται να... Ναι, το ελέγξαμε γι' αυτό, το είναι σωστό και νομικά και λογιστικά. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί μας αφορούσε και εμάς, και είναι μια νόμιμη κατάθεση. Εντάξει, τώρα σε ένα τέτοιο επίπεδο, κύριε Γραφείο, το νομίζω ότι θα ήταν τουλάχιστον αφελές να γίνονται τέτοια λάθη. Προσωπικά, δηλαδή προσωπική άποψη εκφράζω. Όταν μιλάμε για εκατομμύρια πλέον, γιατί μιλάμε για ένα ποσό 1,2. Κοιτάξτε, ο κύριος Καρυπίδης έχει δείξει συνέπεια ο άνθρωπος. Δείχνει ότι ξέρει τα πράγματα. Δεν νομίζω να έκανε τέτοιο λάθος ο ίδιος από μόνος του. Οπότε εγώ δεν ανησυχούσα ιδιαίτερα από τη στιγμή που είχε πει ότι είμαι έτοιμος και θα κάνω την κατάθεση. Mm-hmm. Δεν νομίζω να έκανε ένα τέτοιο λάθος αυτό το επίπεδο. Mm-hmm. Πείτε μου κάτι άλλο, επειδή είστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη, είχε πει στη Γενική Συνέλευση ο κ. Καρυπίδης ότι εκτός από το 1,2 θα δοθούν και κάποια χρήματα, ένα ποσό 300.000 ευρώ στον ΑΣΥΓΜΑ. Σωστά, ναι, το ακούσαμε όλοι εκεί. Ναι, υπάρχει χρονοδιάγραμμα καταβολής των χρημάτων αυτών? Αυτό, επειδή εγώ τώρα αυτές τις μέρες ασχολούμαι μόνο με την Επιτροπή και έχω αφήσει και τη δουλειά μου πίσω όπως και όλοι μας για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Χθες που είδα τον πρόεδρο, μου είπε ότι επίκειται μια συνάντηση με τον κύριο Καρυπίδη για να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Φαντάζομαι δεν θα μας δώσει όλα αυτά τα χρήματα μετρητά ή δεν ξέρω, μακάρι να το κάνει. Να γίνει μια συμφωνία για το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Ναι, γιατί εμείς πληροφορηθήκαμε, ξέρω αν είναι σωστό το ρεπορτάζ μας, ότι η καταβολή θα γίνει σε τρεις δόσεις, για παράδειγμα. Νομίζω κάτι τέτοιο. Πραγματικά από το πρωί σήμερα είμαι, επειδή είμαι μόνο, τρέχω μόνο για την Επιτροπή. Ακόμη δεν έχω πάει, δεν έχω δει τον πρόεδρο, δεν έχω μιλήσει με κάποιον. Αν έγινε η συνάντηση, δεν το γνωρίζω ακόμη. Ναι, μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή πληροφορηθήκαμε χθες για μια αυτοψία που έκανε ο Θόδωρος Καρυπίδης με κάποιον άνθρωπο από μια μεγάλη εταιρεία αθλητικών ειδών, με την οποία σκοπεύει να συνεργαστεί όσον αφορά το κομμάτι της ένδυσης για την ομάδα, αλλά έγιναν αυτοψία και στο παλιό του Άρης Μέγκαστρο, εκεί που ήταν η μπουτίκ δηλαδή. Και θυμάμαι εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή τον πρόεδρο του Γιάννη τον Ψηφίδη να λέει ότι στο κομμάτι των εγκαταστάσεων των μαγαζιών ήθελε πρωτίστως να περιμένει να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό και στη συνέχεια να προχωρήσει σε μια κουβέντα. Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό, αυτό το έχουμε προχωρήσει. Ωραία, ναι, γι' αυτό ακριβώς το πλέον ρωτάω. Όλη η ιδιοκτησία του Άρη ανήκει στον ΑΣΥΓΜΑ και νομικά έχουμε τελειώσει με τις εξώσεις και όλα αυτά. Προχωρήσαμε σε μια ανάθεση, νομίζω το ανακοίνωσε και ο πρόεδρος, για να δούμε τι γίνεται με το Ε9 του Χαριλάου και το ιδιοκτησιακό, γιατί υπάρχουν, πρέπει να ξέρουν όλοι ότι υπάρχει μια δέσμευση από το ελληνικό δημόσιο και ένα μικρό κομμάτι ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είναι λίγο μπλεγμένο. Είπαμε να ξεκαθαρίσει όλο αυτό το τοπίο, να μπορέσουμε να δηλώσουμε Ε9 φέτος, ή έστω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε. Αναφορικά με την περιουσία και τα μαγαζιά τα οποία έχουμε στο Χαριλάου, το έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι προτεραιότητά μας, εφόσον ο επενδυτής θελήσει να επενδύσει πάνω σε αυτό το επίπεδο, να του δώσουμε τη δυνατότητα να είναι ο πρώτος που θα επιλέξει τι και πώς θα επενδύσει. Σε συμφωνία πάντα με τον Ερασιτέχνη και με τον πρόεδρο, όσον αφορά τον τρόπο και τις αμοιβές που θα υπάρχουν για αυτά τα κίνητα. Ναι, σωστά. Άρα και εγώ άκουσα ότι έγινε μια αυτοψία, δεν ήμουν παρόν. Χαρά μας θα είναι να έρθει μια μεγάλη εταιρεία να βοηθήσει και τον ίδιο.
και να δούμε την Παπαναστασίου να είναι ένα κόσμο για την πόλη μας. Και να αποκτήσει και λίγο ζωή, κύριε Γραφιώτη, εκεί η περιοχή. Έτσι, γιατί εμείς από την πλευρά μας τέχνης βάφουμε την κάτω πλευρά του γηπέδου και τα πλάγια, έτσι ώστε να είναι ένα καθαρό γήπεδο, σιγά σιγά να έχουμε αρχίσει τις συντηρήσεις. Θέλουμε στη νέα σεζόν να δώσουμε μια άλλη εικόνα του γηπέδου Χαριλάου και όλο το Άρη γενικότερα. Ένας φίλος εδώ ρωτάει και θα σας θέσω το ερώτημα γιατί απευθύνεται σε εσάς. Λέει ότι το 1,2 θα είναι προφανώς δεσμευμένα για ένα διάστημα. Το 1,2 είναι στην τράπεζα, δεν μπορεί να το αγγίξει κανείς έως ότου οι μέτοχοι αναλάβουν τη διοίκηση της εταιρείας. Μάλιστα. Και κάνουν αιρετή διοίκηση και αποκτήσουν το δικαίωμα υπογραφής. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Ακριβώς. Δηλαδή τη στιγμή που θα ορίσουν το συμβούλιο τους οι μέτοχοι, τότε και μετά έχουν δικαίωμα υπογραφής και, και στα χρήματα. Εμείς δηλαδή είμαστε μόνο τύπης διαχειριστές. Ναι, εντάξει, ναι, το είναι αντιληπτό. Πάντως, αν χρειαστεί να βάλετε κάποια υπογραφή, τι βάζετε τώρα αυτό το διάστημα, δεν είναι, άμα χρειαστεί. Θα χρειαστεί γιατί πρέπει να συσταθούμε σε σώμα. Ακριβώς. Και θα πρέπει να πάμε στο ΓΕΜΗ με υπογραφή ως συμβούλιο και να οριστούμε διοίκηση προσωρινή. Αντιλαμβάνομαι, συνομιλώντας και με εσάς και με τον Γιάννη τον Ψηφίδη, αλλά και με τον κύριο Μαστροθύμη που μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα εδώ σε αυτήν την εκπομπή, ότι αφενός ότι εργαστήκατε πολλές ώρες το τελευταίο διάστημα, αισθάνεστε και μια ανακούφιση από τις εξελίξεις, έτσι δεν είναι, κύριε Γραφιώτη? Πραγματικά είναι και θα είμαστε πιο ανακουφισμένοι όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Ήταν επίπονη, πραγματικά έχουμε αφήσει οικογένειες, δουλειές και άλλες δραστηριότητες. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι ο Άρης μας και πρέπει να το στηρίξουμε, δεν μπορούμε να το αφήσουμε τώρα. Έχουμε κάνει ήδη μια προσπάθεια εγώ σαν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όλη την προηγούμενη χρονιά. Έχουμε φτάσει σε ένα καλό αποτέλεσμα και θέλουμε να ολοκληρωθεί αυτό. Ναι. Και θα χαρούμε στον πρώτο αγώνα που θα κάνουμε στο Χαριλάου να είμαστε και με μια διαφορά από την επόμενη ομάδα, όποια και να είναι αυτή, να κερδίσουμε και να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά τη χρονιά. Μια υγιής ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, κύριε Γραφείο, θα κάνει καλό και φυσικά και στον Εραστέχνη, όχι μόνο στον ίδιο τον Άρη, είναι ξεκάθαρο αυτό. Με έσοδα, με γεμάτο γήπεδο, με καλά αποτελέσματα, ωφελημένος θα βγει και ο Εραστέχνης από αυτή την ιστορία. Επειδή είχαμε ένα θέμα με το λογιστή μας, ο οποίος το ευχόμαστε και περαστικά είχε ένα πρόβλημα υγείας και έχουμε μείνει λίγο πίσω πάλι στα λογιστικά, εδώ και ένα μήνα περίπου, ανανεώνουμε την ομάδα έστω και προσωρινά για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, γιατί μείναμε στη μέση του απολογισμού του έτους, το οποίο θα έπρεπε να είναι έτοιμο από τον προηγούμενο μήνα. Έχουμε τον απολογισμό έτους που θα κάνουμε εμείς σαν διοίκηση του Εραστέχνη, να δούμε ακριβώς το νούμερο που βρισκόμαστε, και έχουμε και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Θα ξέρετε σίγουρα ότι πάλι έγινε αναβολή του δικαστηρίου που μας ορίζει η διοίκηση. Πάμε το επόμενο δικαστήριο το Φεβρουάριο του 2017 και αποφασίσαμε στο Συμβούλιο ότι από τη στιγμή που δεν μονιμότερο του προσωρινού και αποδεικνύεται στη δική μας περίπτωση, θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να φέρουμε τον Εραστέχνη σε ένα άλλο επίπεδο και σε θέματα οργάνωσης και σε θέματα παρουσίας και σε θέματα εγκαταστάσεων που έχουμε πολλά προβλήματα. Και όλο το καλοκαίρι λοιπόν εμείς είμαστε εδώ, δεν πρόκειται να πάει κανείς διακοπές. Και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο περισσότερο μπορούμε και περνάμε το χέρι μας έτσι ώστε να ξεκινήσει η χρονιά με τις καλύτερες δυνατές προοπτικές. Και φαντάζομαι ότι και τις επόμενες μέρες, κύριε Γραφείο, θα κλείσετε και το λογαριασμό με τον κύριο Καρυπίδη όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα για την χρονιά που ολοκληρώθηκε. Έτσι, είναι... Περιμένουμε τώρα με αυτές τις διαδικασίες. Πήγαμε λίγο πίσω και σε αυτό. Ο κύριος Καρυπίδης μας είπε ότι έχει κάποιες πληρωμές κάνει κτλ. Αλλά με όλη αυτή τη διαδικασία και την ταχύτητα που προσπαθούμε να έχουμε, σύν τις εξελίξεις και τη γραφειοκρατία, η οποία δεν είναι μικρή, έχουμε μείνει λίγο πίσω σε αυτό, αλλά ούτως ή άλλως η χρήση του θα κλείσει τη στιγμή που θα αναλάβει και το ιδιοκτησιακό καθεστώς ο ίδιος και το συμβουλίο του. Ναι, σας το ρωτάω γιατί προφανώς το ποσό το οποίο θα λογιστικοποιηθεί, το τελικό ποσό, ο ίδιος φαντάζομαι ότι θα θελήσει να το μετοχοποιήσει κάποια στιγμή σε μια μεταγενέστερη αύξηση με το οικού κεφαλαίου. Εφόσον γίνουν όλες οι πληρωμές και μας φέρει όλα τα παραστατικά και τα αποδεικτικά τα οποία έχουμε ζητήσει, θα γίνει το ένα συμβούλιο όπως κάνουμε και θα δεχτούμε το νούμερο. Και πάνω σε αυτό θα έχει δικαίωμα να του δώσουμε μια βεβαίωση ότι έχει καταβάλει αυτά τα χρήματα για όλη τη διαδικασία. Κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει λόγος ανησυχίας με ΓΕΜΗ, με Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ή βλέπετε ότι φέτος ο Σκόπελος θα ξεπεραστεί, γιατί ο Άρης
και νόμιμα τα έχει κάνει και πρώτος βγήκε με πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος από αυτά που έχω ακούσει και επειδή είμαι λίγο πιο μέσα και παρακολουθώ και λίγο και οι κουβέντες από πίσω, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε θέμα. Τώρα βέβαια πάλι δεν είμαι ο αρμόδιος και ο ειδικός. Είναι δουλειά του κύριου Καρυπίδη περισσότερο αυτή. Mm-hmm. Το έχει αναλάβει ο ίδιος, γνωρίζει και τα πράγματα και από την Βέρεια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν θα έχουμε θέμα. Ναι. Και νομίζω ότι καλό θα είναι κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε και με αυτό θα κλείσω, να τα πει και ο ίδιος, γιατί προγραμματίζει μια συνέντευξη τύπου τις επόμενες μέρες, να πει κάποια πράγματα εν είδη και απολογισμού της φετινής χρονιάς, αλλά και εν ώψη της επόμενης θα είναι μια καλή ευκαιρία να απευθυνθεί στον κόσμο του Άρη και να πει και ο ίδιος έτσι κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ναι, εμείς το έχουμε εδώ στη Σκυτάλη στην επικοινωνία. Είναι για μας ο ιδιοκτήτης και έχει τον πρώτο λόγο, οπότε είναι. Το πώς θα το οργανώσει είναι δικό της θέμα τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να ευχηθούμε να πάνε καλά και όλα αυτά τα τελευταία κομμάτια του παζλ. Το ίδιο. Και σε 2 μήνες στη Football League. Να είστε καλά, κύριε Γραφιώτη. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.